Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε μία συνταγή, την οποία μου τη ζητάτε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η αλήθεια είναι ότι είναι μία πάρα πολύ εύκολη συνταγή και νομίζω ότι είναι μία συνταγή που μπορεί να κάνει οποιουσδήποτε και οι περισσότεροι από εσάς, αν ξέρετε μία συνταγή ζαχαροπλαστικής, μία συνταγή για ένα γλυκό, η συνταγή αυτή είναι σίγουρα για το πώς να κάνετε ένα cheesecake. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή μου το ζητήσατε, θεώρησα σωστό να τη μοιραστώ μαζί σας. Και γενικά το cheesecake είναι το πιο δημοφιλές γλυκό στον κύκλο μου, με την έννοια ότι είναι το γλυκό που μου ζητάνε πάντα όλοι γύρω μου να τους κάνω. Το έχω κάνει άπειρες φορές, έχω φτιάξει τη συνταγή αυτή με πάρα πολλές παραλλαγές και με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους, με διαφορετικές επικαλύψεις, έχω πειραματιστεί, έχω κάνει διάφορα, αλλά σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας την βασική συνταγή. Εσείς φυσικά μπορείτε να βάλετε πάνω στο γλυκό οτιδήποτε θέλετε, εγώ απλά θα σας δείξω την αγαπημένη μου version από όλα τα cheesecake που έχω δοκιμάσει. Το cheesecake αυτό είναι ένα cheesecake ψυγείου, δεν χρειάζεται δηλαδή ψήσιμο, γίνεται πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή μέσα σε μισή ώρα και μετά απλά θέλει να το βάλετε αρκετές ώρες στο ψυγείο να παγώσει η βάση και η κρέμα για να μπορέσετε να βάλετε την επικάλυψη από πάνω. Και πανεύκολο, πάρα πολύ εύκολο, δηλαδή μέσα σε μερικές ώρες έχετε ένα έτοιμο και πάρα πολύ νόστιμο γλυκό. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και να δούμε ποια είναι τα υλικά μας και ποια είναι η εκτέλεση του γλυκού. Αυτά είναι λοιπόν τα υλικά που θα χρειαστούμε για το γλυκό μας. 2 μικρά πακέτα μπισκότα digestive ή ένα μεγάλο, 1 φακελάκι ζελέ λεμόνι, λίγο παραπάνω από μισό βούτυρο, γύρω δηλαδή στα 180 με 200 γραμμάρια, 2 πακέτα cream cheese, γύρω στα 400 γραμμάρια σύνολο, ένα μασκαρπόνε ή εναλλακτικά αν δεν βρείτε μασκαρπόνε ricotta cheese, μία κουταλιά της σούπα ζάχαρη, μία κούπα γάλα 250 γραμμάρια και μία επικάλυψη ή μαρμελάδα στη γεύση που επιθυμείτε. Προσωπικά τα τελευταία χρόνια έχω καταλήξει στη συγκεκριμένη εταιρεία η οποία με έχει βολέψει πολύ. Αρχικά κόβω την ποσότητα που θέλω από το βούτυρό μου και τοποθετώ το κομμάτι σε ένα μπρίκι. Στη συνέχεια το βάζω σε χαμηλή φωτιά μέχρι να λιώσει σιγά σιγά τελείως. Όσο λιώνει το βούτυρό μου, βάζω λίγο νερό να βράσει. Ανοίγω το φακελάκι με το ζελέ και το ρίχνω στην κούπα μου. Στη συνέχεια γεμίζω το ποτήρι με το βραστό νερό που μόλις έφτιαξα και ανακατεύω μέχρι να λιώσει όλη η σκόνη. Το αφήνω στην άκρη να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Σειρά έχουν τα μπισκότα με τα οποία θα φτιάξω τη βάση του cheesecake. Βάζω λοιπόν τα μπισκότα στο μούλτι και τα χτυπάω μέχρι να γίνουν σκόνη. Επαναλαμβάνω τη διαδικασία όσες φορές χρειαστεί και ρίχνω το τριμμένο μπισκότο σε ένα βαθύ μπολ. Όταν το βούτυρό μας είναι έτοιμο, το ρίχνω πάνω από το τριμμένο μπισκότο. Ανακατεύω μέχρι να ενσωματωθεί τελείως το βούτυρο στα μπισκότα και να έχω ένα ομοιόμορφο μείγμα. Να έχει δηλαδή ποτίσει το βούτυρο σε όλα μας τα μπισκότα και να μην έχω κανένα στεγνό σημείο. Στη συνέχεια, παίρνω ένα γυάλινο ταψάκι, σαν αυτό που βλέπετε, και ρίχνω μέσα το μείγμα μου. Με ένα μεγάλο κουτάλι, απλώνω το μείγμα σε όλο το ταψί και στη συνέχεια το πατάω από πάνω με το κουτάλι, ώστε να δημιουργηθεί μια λεία βάση που να έχει όσο το δυνατόν ίδιο ύψος σε κάθε της πλευρά. Βάζω για λίγη ώρα τη βάση μου στο ψυγείο για να παγώσει και να γίνει πιο σταθερή. Ώρα για την κρέμα. Σε ένα βαθύ μπολ αδειάζω τα 2 cream cheese, το μασκαρπόνε, τη ζάχαρη, το γάλα και το ζελέ. Χτυπάω λοιπόν το μείγμα μας με το μίξερ για 1 με 2 λεπτά μέχρι να ενοποιηθούν καλά τα υλικά. Έπειτα βγάζουμε τη βάση από το ψυγείο και ρίχνουμε από πάνω της την κρέμα μας. Στο σημείο αυτό αφήνουμε το ταψάκι μας για αρκετές ώρες στο ψυγείο μέχρι η κρέμα μας να πήξει. Θέλει συνήθως γύρω στις 8 ώρες, αλλά εγώ συνηθίζω να το αφήνω στο ψυγείο όλο το βράδυ και να βάζω την επικάλυψη το πρωί. Οπότε εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε και εσείς το ίδιο. Σε αυτό το βίντεο χρησιμοποίησα επικάλυψη άγριου μύρτιλου, αλλά είναι πολύ ωραία και τα raspberries. Όταν η κρέμα είναι έτοιμη, βάζω από πάνω της την επικάλυψη που σας έδειξα και προηγουμένως. Αρχικά ανακατεύω την επικάλυψη για να γίνει πιο ρευστή και στη συνέχεια βάζω μεγάλες ποσότητες σε όλη την επιφάνεια του γλυκού πριν ξεκινήσω να την απλώνω. Φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια μάρκα και γεύση θέλετε εσείς, αλλά όσο πιο ρευστή η επικάλυψη ή η μαρμελάδα σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι να την απλώσουμε πάνω στο γλυκό χωρίς να χαλάσουμε την κρέμα μας, ακόμα και αν το γλυκό μας δεν έχει πήξει 100%. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο και χρονοβόρο κομμάτι του γλυκού, ειδικά αν δεν έχετε βρει την κατάλληλη επικάλυψη.
Στο παρελθόν έχω πειραματιστεί με πολλές μέχρι να βρω αυτή που θα με καλύψει περισσότερο, γι' αυτό και σας προτείνω τη συγκεκριμένη. Αφού τελειώσετε με την επικάλυψη, μπορείτε να αφήσετε το γλυκό για καμιά ωρίτσα ακόμη στο ψυγείο να παγώσει καλά ή μπορείτε να σερβίρετε κι αμέσως. Το πρώτο κομμάτι είναι πάντα το πιο δύσκολο να βγει, αλλά σίγουρα το γλυκό αυτό θα σας αρέσει, τόσο σε εσάς όσο και στους γύρω σας. Είναι όσο γλυκό και παράλληλα όσο ξενό πρέπει και πάντα παίρνω άπειρα κοπλιμέντο όταν το φτιάχνω. Ελπίζω το ίδιο και εσείς. Αυτή ήταν η συνταγή, ελπίζω να σας άρεσε, πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ εύκολη, τη λέτε κι εσείς. Θέλω να μου αφήσετε από κάτω τα σχόλιά σας και να μου πείτε αν κάνετε εσείς κάποιο cheesecake ή αν δεν το κάνετε, αν σκοπεύετε να δοκιμάσετε τη συνταγή μου και να την κάνετε κι εσείς. Αν την κάνετε θα χαρώ πάρα πολύ να μην κάνετε tag είτε στο Instagram είτε στο Facebook για να τη δω κι εγώ ή απλά να μου το γράψετε κάτω από αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο θα χαρώ πολύ να κάνετε like σε αυτό και να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου αν δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή με ένα νέο βιντεάκι. Μέχρι τότε να είστε καλά, φιλάκια πολλά από μένα. Γεια σας!